Άντε. Καλησπέρα σε όλους σας, κύριε Λιάτσο. Να είστε καλά. Καλησπέριζω και τον συνεργάτη μου, τον Χρήστο τον Κιμπιζή. Καλησπέρα. Κύριε φίλη, σε ένα λεπτό ο Χρήστος θα μας πει τα βασικά σημεία της σημερινής τοποθέτησης του κυρίου Τσίπρα και των συνεργατών του για την οικονομία. Χρήστο, σε ακούμε. Δεν ήταν μόνο ο κύριος Τσίπρας σήμερα στο Ζάπιο, ήταν και ο Νίκος Παπάς, ήταν και η Έφη Αχτσιόγλου, ήταν ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, οι οποίοι παρουσίασαν τους βασικούς άξονες των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ για οικονομία και επιχειρήσεις και εργαζόμενους. Πάμε γρήγορα να τους δούμε. Πρώτα απ' όλα, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι υπάρχουν τριών ειδών επιχειρήσεις και ανάλογα με το καθεστώς στο οποίο βρίσκονται, τότε θα πρέπει να λάβουν την ανάλογη υποστήριξη από το κράτος. Πρώτον, οι επιχειρήσεις που παραμένουν αναγκαστικά ακόμα και τώρα σε αναστολή λειτουργίας. Γι' αυτές ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την πλήρη κάλυψη του ασφαλιστικού και του μισθολογικού κόστους. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι και επιχειρηματίες αυτών των επιχειρήσεων θα πρέπει από το κράτος να πάρουν το 100% και των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και του μισθού. Επίσης, υπάρχουν οι επιχειρήσεις που επανεκκινούν τώρα σιγά-σιγά. Αυτές είναι οι επιχειρήσεις της εστίασης, δηλαδή εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέρειες που άνοιξαν σήμερα. Επιχειρήσεις τουρισμού, επιχειρήσεις και που ασχολούνται με τις μεταφορές. Για αυτές, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το κράτος πρέπει να καλύψει όλο το ασφαλιστικό κόστος αυτών των επιχειρήσεων και το 40% του μισθολογικού κόστους. Και επίσης υπάρχουν επιχειρήσεις που επανεκκινούν μετά την αναστολή, για τις οποίες για αυτές ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την κάλυψη του 40% και του ασφαλιστικού και του μισθολογικού κόστους. Προϋπόθεση, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για όλα αυτά είναι να απαγορευτούν εντελώς οι απολύσεις, δηλαδή αυτές οι εταιρείες για να πάρουν την κρατική βοήθεια να μην προχωρήσουν σε απολύσεις και να μην υιοθετήσουν το σχήμα της εκπεριτροπής εργασίας. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει και το εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Τι είναι αυτό? Είναι ένα εισόδημα που θα ξεκινά από 400 ευρώ και θα αυξάνεται. Θα το δικαιούνται περίπου 2 εκατομμύρια οικογένειες, οι οποίες έχουν εργαζόμενους, οι οποίοι είτε δεν θα προσληφθούν, είτε έχουν επισφαλείς σχέσεις εργασίας, είτε είναι αυτοπασχολούμενοι που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού. Δεύτερος άξονας των προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ είναι το να δοθεί πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης, όχι δάνειο, λεφτά δηλαδή, ζεστά χρήματα στις επιχειρήσεις, 2.000 ευρώ για κάθε επιχειρηματία και ελεύθερο επαγγελματία και επιπλέον 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Επαναλαμβάνουμε, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι να δοθεί δάνειο, είναι να δοθούν χρήματα απευθείας σε αυτές τις επιχειρήσεις. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει εγκυοδοτικά εργαλεία μέσω της Ανεπτυξιακής Τράπεζας και μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Την προκαταβολή φόρου την έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Δεν έχει πει ακόμα το ποσοστό της προκαταβολής φόρου που θα μειωθεί. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε και μέτρα για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού με βάουτσερ. Να πούμε τι είναι τα βάουτσερ. Κουπόνια για 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας για να μετακινηθούν φέτος δωρεάν και να μείνουν για 5 μέρες δωρεάν σε έναν τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε την κατάργηση του φόρου διαμονής και τη μείωση του ΦΠΑ σε τουρισμό και εστίαση στο 6%. Μάλιστα. Πόσα λεφτά είναι όλα αυτά, Χρήστο? Πόσα λεφτά είναι? Όλα αυτά τα λεφτά είναι περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι το κόστος των μέτρων που έχει εξαγγείλει, που εξήγηλε σήμερα, οι προτάσεις μάλλον που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του. Και υπάρχουν και 3,5 δις που είναι από αναστολές πληρωμών. Δηλαδή, αυτά τα 3,5 δις δεν τα χάνει το κράτος, απλά θα τα πάρει λίγο αργότερα. Αργότερα. Να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία σχολίασε τις εξαγγελίες, τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών του. Για τον τουρισμό είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται πρόγραμμα διακοπών για όλους ύψος 600 εκατομμυρίων ευρώ, το πρόγραμμα της προτάσεις που είπαμε πριν από λίγο. Μάλιστα. Όχι, δεν ξέχασε, λέει, τα διακουποδάνεια, αλλά με το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχαν ανοιχτά ξενοδοχεία για να πάει κάποιος διακοπές, λέει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Και συμπληρώνει και λέει πως τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, πότε με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, πότε με το παράλληλο πρόγραμμα και πότε με το μένουμε όρθιοι, δεν καταφέρνει τίποτα άλλο από το να μένει ο ίδιος και αγκαλιά με το λεφτόδεντρο, λέει χαρακτηριστικά. Ωραία. Τελικά παραμένει. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στον κύριο Φίλη. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο, κύριε Φίλη. Θέλω να πω ότι τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε σήμερα ο Τσίπρας και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως κοστολογημένα μέτρα. Ναι, έχουν βρεθεί οι πόροι, δεν είναι κουβέντες του αέρα και είναι μέτρα που πρέπει να δοθούν εμπροστοβαρός και οριζοντίως. Ναι. Διότι αν αφήσουμε την κρίση να επεκταθεί και να προχωρήσει βαθύτερα στο χρόνο μέσα, τότε θα χρειαστούν πολύ περισσότεροι πόροι, πολύ μεγαλύτεροι πόροι για να έχουμε ένα αποτέλεσμα πολύ μικρότερο από ό,τι θα μπορούσαμε να έχουμε σήμερα. Κύριε Φίλη, θα ήθελα να πω ότι η αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας που ακούσαμε δείχνει μια αμηχανία. Διότι είναι, επαναλαμβάνω, κοστολογημένο πρόγραμμα,
Τα 13,4 δις δημοσιονομική επέκταση προέρχονται από ένα μεγάλο πακέτο ταμιακού αποθέματος ασφαλείας 37 δισεκατομμυρίων, όπως επίσης και η δυνατότητα νέου δανεισμού με το ΕΣΠΑ, με το ΣΟΥΡ, το νέο πρόγραμμα, που είναι τουλάχιστον 1,5 δις στο μερίδιο της ελληνικής οικονομίας. Θα μου πείτε, η κυβέρνηση και αυτή λέει, έχει πει 24 δις, όπως θυμάστε. 24 δις έχει πει, ναι. Ναι, τα ποσά. Εδώ δείχνει ότι η κυβέρνηση δεν εννοεί αυτά που λέει. Εξαγγέλει νούμερα και όχι μέτρα που φτάνουν στην πραγματική ζωή των ανθρώπων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε το φίλοι, όλοι κόσμος θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος. Το τι λεφτά θα δοθούν θα το μάθουμε. Δεν, με τον έναν ή άλλο τρόπο θα γίνει γνωστό. Αφορά τη ζωή μας, αφορά το μέλλον μας, αφορά τα παιδιά μας. Μα και ήδη φαίνεται, βλέπετε, κινητοποιήσεις. Ο καλλιτεχνικός κόσμος που δεν έχει πάρει παρά ελάχιστα πράγματα και με καθυστέρηση κατεβαίνει και κάνει κινητοποιήσεις αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, και ζητάει να υπάρξει ανταπόδοση από το κράτος στη δουλειά που κάνουν και μάλιστα μέσα στην κρίση όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Αλλά και άλλοι άνθρωποι. Κοιτάξτε, όταν επισήμως λέει η κυβέρνηση ότι θα έχουμε, είπε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, από 5 έως 10% ύφεση, αυτό σημαίνει ότι αν θα είναι 5, 6, 7, 8, 9 ή 10% εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, καμία αντίρρηση, και διεθνείς και εσωτερικούς, καμία αντίρρηση, αλλά και από έναν καθοριστικό παράγοντα. Ποια είναι η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, εδώ ή αλλού. Έχει σημασία λοιπόν. Έχετε δίκιο. Έχετε πολύ δίκιο. Ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Έχετε δίκιο. Θέλω να σας πάω σε ένα κομμάτι. Την οικονομία θα τη δούμε, την παρακολουθούμε καθημερινά. Θα τα δούμε αυτά. Θα δούμε και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο δηλαδή είναι αξιόπιστες, σοβαρές και εμπεριστατωμένες, όπως εσείς μας λέτε και το είπε και ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα. Κρατώ την αμηχανία της κυβέρνησης σήμερα. Όπου η απάντηση που έδωσε είναι εντάξει, είναι παραπολιτικού χαρακτήρα. Δεν είναι σοβαρή απάντηση. Θέλω να σας πάω λίγο στον Εύρο, στην ιστορία με τον Εύρο και να ακούσουμε τη δική σας άποψη για το θέμα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα θέλω να είμαι συγκρατημένος, διότι αύριο υπάρχει αυτή η επίσημη ενημέρωση. Σωστά. Στην Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας που θα γίνει από τους δύο υπουργούς στο Πεντάγωνο, από τον κύριο Παγιατό και τον κύριο Δένδια. Θα ήθελα να πω μόνο ότι δεν διατώνει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα διεθνή ζητήματα του προσανατολισμού της χώρας, εξωτερική πολιτική, να είναι αντικείμενο μιας ενδοκυβερνητικής και ενδοκομματικής αντιπαράθεσης. Πού αναφέρεστε μόνο συγκεκριμένα, για να καταλάβουμε τι σκέφτεστε. Αναφέρομαι στην επίθεση που δέχτηκε ο κύριος Δένδιας από την ομάδα Αλήθειας, ναι, ναι, και τον ανάγκασε για να μπορέσει αυτός να απαντήσει στο κοινό, το ακροδεξιό και το που το επιτίθεται και το κυβερνητικό κοινό που το επιτίθεται, να κάνει μια επίθεση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη γνώμη μου δεν τον τιμά αυτά που είπε ο κύριο Δένδια. Τον γνωρίζω. Δεν είναι ο Δένδιας αυτός που ξέρουμε όταν κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι διαγωνίζεται στο ακροδεξιό κοινό. Δεν μου λέτε κάτι. Εσείς έχετε σχηματίσει μια εικόνα, άκουσα και τον κύριο Κατρούγκαλο και άλλους. Εσείς τι εικόνα έχετε σχηματίσει. Έγινε πράγματι έφοδος των Τούρκων στρατιωτών σε ελληνικό έδαφος, περάσαν δηλαδή σε ελληνικό έδαφος ή δεν περάσανε, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός σήμερα. Δεν έχω στοιχεία, δεν αλλά πιστεύω τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να μας αφήσει. Πιστεύω τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι, είναι μια σοβαρή απάντηση. Πιστεύω τον Πρωθυπουργό της χώρας. Δεν νομίζω ότι ο κύριο Μητσοτάκη θα έλεγε ένα τόσο μεγάλο ψέμα. Τόσο κραυγαλαίο ψέμα. Να έχουν μπει στο ελληνικό έδαφος Τούρκοι και αν λέω και ο Πρωθυπουργός δεν μπήκαν Τούρκοι. Δεν μπήκαν Τούρκοι. Βεβαίως. Δεν μου λέτε κάτι. Πιστεύω. Αν ήταν Πρωθυπουργός ο Τσίπρας σήμερα και η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, θα το χειριζόταν το θέμα, το συγκεκριμένο θέμα, με διαφορετικό τρόπο. Αποδείχθηκε ότι μπορούσε να χειρίζεται τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής με μεγαλύτερη ικανότητα και χωρίς να είναι όμηρος αντιλήψεων εθνικιστικών. Ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Η κυβέρνηση είναι όμηρη, είναι όμηρος αντιλήψεων τέτοιου αντιλήψεων τύπου. Παντού πρέπει να φτιάχνει έναν εχθρό, είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να διαχειριστεί τα ευαίσθητα ζητήματα, είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα που προκύπτουν από την τουρκική πολιτική. Κοιτάξτε, δέστε στη Λιβύη τι γίνεται τώρα. Στη Λιβύη, καλά, στη Λιβύη έχουμε τη μεγάλη ανατροπή τώρα εκεί. Ναι, υπάρχει μια κατάρρευση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ναι, ναι. Επενδύσαμε σε λάθος, όπως είδατε, πρόσωπα και σε λάθος δυνάμεις. Δηλαδή τι να κάναμε, να στήριζε η κυβέρνηση το Σάρατζ, λέτε. Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Λέω, ναι, ότι θα έπρεπε να έχουμε άλλη πολιτική. Δεν πήγαμε καν και το αποδεχθήκαμε όταν μας αποκλείσαν από τη Διεθνή Συνάντηση για τη Λιβύη.
Υπάρχουν ζητήματα αυτά, πολύ σοβαρά ζητήματα. Δεν θέλω να κάνω τον εύκολο στις εκτιμήσεις μου, όχι. Είναι δύσκολα θέματα. Αλλά επειδή είναι δύσκολα, δεν πρέπει να πάμε στα ευκολάκια. Έχετε δίκιο. Τα ευκολάκια είναι θέλουμε να κατηγορούμε μια καθαρή απάντηση. Ο ένας τον άλλον ότι είναι ενδοτικός. Ενδοτικός. Αυτό είναι λάθος. Συμφωνώ απολύτως. Μια καθαρή απάντηση πάντα με την παρησία που σας διακρίνει και το δημόσιο θαραλέο λόγο που εκπέμπεται. Εσείς με το φράχτη στον Εύρο συμφωνείτε, διότι άκουσα μερικές αιχμές και από τον κύριο Κερίδη στην αρχή της εκπομπής, που είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε άλλη άποψη για το φράχτη, δεν τον ήθελε, δεν ξέρω εγώ τι. Συμφωνείτε με το φράχτη στα σύνορά μας ή όχι? Απέδωσε. Ο φράχτης είναι μια υπόθεση δεκαετίας. Απέδωσε. Εσείς τι λέτε, απέδωσε ή δεν απέδωσε? Δεν απέδωσε, πώς απέδωσε? Διότι τώρα που μπήκαν να μπουν μετανάστες και λοιπά πριν από δύο μήνες απάνω, ο φράχτης έπαιξε κάποιο ρόλο εκεί. Ναι, δεν απέδωσε, λέω. Γι' αυτό έκανε πανστρατεία ο κ. Μητσοτάκης, όπως είδατε, και τη φανέλα του στρατιώτη κλπ. Άρα λέτε ότι θα έπρεπε να υπάρχει φράχτης? Λέω ότι δεν απέδωσε και είμαι σαφής σε αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα, θα την περίμενα λίγο πιο καθαρή την απάντηση εγώ σε αυτό το ερώτημα που κάνω. Ένα λεπτό. Η κυβέρνηση εξήγηλε επίσης να κάνει φράχτη και υδάτινο, όπως θυμάστε. Και επειδή υπήρξαν διεθνείς αντιδράσεις ότι θα πνιγόταν κόσμος εκεί, ήταν κατ' εξοχήν μέτρο επιθετικής αποτροπής, γι' αυτό έκανε πίσω. Ο κ. Στεφανής τα λέει και αυτά. Προσέξτε. Δεν παίζουμε με φράχτες. Αν μπορούμε και είναι αποτελεσματική. Δηλαδή, σειρμάτινο φράχτη δεν πρέπει να έχουμε στα σύνορα εκεί? Επαναλαμβάνω, και εγώ δεν είμαι επιτελικός. Εάν παίζουμε με τους φράχτες, δεν κερδίζουμε τίποτα. Εάν μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική απάντηση, είναι άλλη ιστορία αυτή. Απέδωσε ο φράχτης? Δεν απέδωσε ο φράχτης. Γι' αυτό πάνε να κάνουν κι άλλους τώρα φράχτες. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα? Μία πλήρη περίφραξη των σύνορων, αυτό θα κάνουμε? Θα βάλουμε και ηλεκτρισμό στους φράχτες? Δεν έχει τέλος αυτή η λογική. Επαναλαμβάνω, ο φράχτης δεν απέδωσε. Απόδειξε ότι πάνε να κάνουν κι άλλους φράχτες τώρα. Ναι, ξέρετε ότι ζητάμε, υπάρχει όμως ο κίνδυνος εισόδου εκατοντάτων χιλιάδων ανθρώπων, είτε εξυπηρετώντας σκοτεινά σχέδια του Ερντογάν, που παρασύρει κόσμο ταλαιπωρημένο, οικογένειες, μικρά παιδιά κτλ. Και τους βάζει απάνω για να κάνουν ντου στην Ελλάδα. Συμφωνώ μαζί σας ότι ο Ερντογάν εργαλειοποιεί την αγωνία και τη φτώχεια των ανθρώπων. Καμία αντίρρηση. Αλλά επαναλαμβάνω, η απάντηση είναι να έχουμε ηλεκτρικά σύρματα. Εκεί θα πάμε στο τέλος. Έτσι θα φυλάξουμε τα σύνορά μας. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο μέτρο, σταματάμε κάπου? Ξεκινήσαμε προ δεκαετίας να φτιάχνουμε φράχτες. Φτιάξαμε φράχτες. Δεν απέδωσαν. Γι' αυτό φτιάχνουμε και νέους φράχτες. Θα βάλουμε και ηλεκτροφόρα σύρματα? Κύριε φίλε, θα σας σταματάει πια αυτό ο σχεδιασμός. Σας πάω σε ένα άλλο θέμα, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο χρονικό διάστημα φέρνει στο προσκήνιο το θέμα ότι κόβονται μισθοί 20%, θα κοπούν συντάξεις κτλ. Διαβεβαιώνει ο κύριος Σταϊκούρας ότι δεν υπάρχει καμία μα καμία σκέψη στην κυβέρνηση για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Πού το βασίζετε εσείς αυτό? Το βασίζουμε στα μέτρα που εξηγεί η κυβέρνηση. Όταν λέει ότι 50% θα δίνει ο εργοδότης και το υπόλοιπο 50% θα καλύπτεται κατά το 60% από την κυβέρνηση, αυτό σημαίνει 20% μείωση συνολικά από το εισόδημα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια. 5-6-30, 3% και 50-80, μένει το 20 απ' έξω. Αυτό είναι κυβερνητική πολιτική, δεν λέμε τίποτα περισσότερο. Mm-hmm. Εκεί το βασίζουμε. Τώρα, τη Δευτέρα ξεκινάνε τα δημοτικά, τα νήπια, οι βρέφονοι ποιακοί σταθμοί. Εσείς έχετε κάνει και μία ενδιαφέρουσα ερώτηση σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή τη Δευτέρα την κάνατε, για τους κινδύνους, για τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών ένα, και θέλουμε και την άποψή σας για το άνοιγμα των δημοτικών. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχουν ανοίξει τα γυμνάσια και τα λύκεια εδώ για μια εβδομάδα. Ναι, ναι. Ξέρετε ποια είναι η συμμετοχή? Κάτω το 50% των μαθητών. Κάτω από το 50% είναι η συμμετοχή, Πάνω από, ναι, μάλιστα, πάνω μάλιστα. από 300.000 μαθητές. Ενδιαφέρον στοιχείο αυτό. 600.000 μαθητικού πληθυσμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν πηγαίνουν στα σχολεία. Και όχι μόνο δεν πηγαίνουν στα σχολεία, αλλά δεν μπορούν και να πάρουν μέρος στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Διότι όταν λειτουργούν τα σχολεία, δεν έχει προβλέψει η κυβέρνηση να έχει δυνατότητα εκπαιδευτικών και μηχανισμών ηλεκτρονικών, ούτως ώστε τα παιδιά στο σπίτι τους να κάνουν μάθημα. Αυτό είναι το μεγάλο μείον
της απόφασης της βιαστικής να ανοίξουν τα σχολεία. Δεύτερο θέμα τώρα. Ανοίγουν μεθαύριο τα, δημοτικά. Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Και τα νηπιαγωγεία. Ναι. Η εικόνα της κοινής γνώμης, όπως βλέπετε, είναι πολύ επιφυλακτική. Καταλαβαίνω γιατί παίρνεται αυτή η απόφαση. Αυτή η απόφαση, όπως και η προηγούμενη, είναι για να δημιουργηθεί μια εικόνα ότι η κοινωνία, η οικονομία επιστρέφει σε μια κανονικότητα. Δεν επιστρέφει σε κανονικότητα. Τα ζούμε, τα βλέπουμε με την κρίση την κοινωνική που έχουμε μπροστά μας, αλλά και ο ιός μπορεί σήμερα να υποχωρεί και πράγματι και ευτυχώς υποχωρεί, αλλά όλοι λένε ότι θα έχουμε δεύτερο κύμα μεθαύριο. Άρα λοιπόν δεν έχουμε λύσει κανένα πρόβλημα. Αντιθέτως, είμαστε μπροστά στο πρόβλημα και θα περίμενα να κουβεντιάζουμε όχι αν θα ανοίξουν για 10 μέρες τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία ή τα λύκεια, αλλά να συζητάμε πώς το Σεπτέμβρη θα είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την πιθανότητα ενός δεύτερου κύματος. Έτοιμοι ως προς την εξαποστάσεως εκπαίδευση, ως προς τους έγκαιρους διορισμούς, όχι απλώς προσλήψεις αναπληρωτών και διορισμούς μόνιμου προσωπικού, ως προς το μάθημα που πρέπει να αναπληρωθεί αυτό που χάθηκε, ως προς την ηλεκτρονική υποδομή των σχολείων που πρέπει να βελτιωθεί, ως προς καθαρίστριες που δεν υπάρχουν, δεν είναι επαρκής ο αριθμός στα σχολεία. Πάρα πολλά ζητήματα μας βάζει η κρίση της πανδημίας. Μάλιστα. Και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αντί να κουβεντιάζουμε αυτά, κάνουμε τώρα μια ιστορία, κατά τη γνώμη μου, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, μια ιστορία που δεν απαντάει στα προβλήματα της εκπαίδευσης και της πανδημίας. Κύριε Φίλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ, να είστε καλά. Σας εύχομαι καλό βράδυ, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.